Τον προβληματισμό του και την ανησυχία του για τη φετινή παραγωγή του λαδιού εξέφρασε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας. Με το λάδι δεν πάμε καλά. Μία ο Δάκος, δύο ο Ζορβάς, τρία η γενικότερη πολιτική όσον αφορά το λάδι οδηγούν σε αποτελέσματα που ενδεχομένως για φέτος δεν θα είναι τα προσδοκόμενα. Για το λόγο αυτό, ο κύριος Νίκας ανακοίνωσε την διεξαγωγή μιας ενδιαφέρουσας ενημερωτικής ημερίδας που αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου, στην Καλαμάτα, με επικεφαλής τον γνωστό Γεώργιο οικονομολόγο Βασίλη Ζαμπούνη. Μεθαύριο τη Δευτέρα στις 29 του μηνός, στις 6 ώρα το απόγευμα, στο Αμφιθέατρο Αγγελόπουλος, θα γίνει μια πολύ σημαντική ημερίδα από την Επιστημονική Εταιρεία Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομείας. Δηλαδή, θα καταβληθεί μια προσπάθεια για συνέργεια, για κοινή δράση μεταξύ ακαδημαϊκών, επιχειρηματιών στο χώρο του ελαιολάδου και βεβαίως ελαιοκαλλιεργητών. Στόχος, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Καλαμάτας Παναγιώτη Νίκα, είναι να υπάρξει μια συνέργεια επιστημόνων, παραγωγών και επιχειρηματιών. Καθηγητές πανεπιστημίου, ειδικοί γύρω από το λάδι, τη διάθεση του λαδιού, την επιχειρηματικότητα πάντα σε σχέση με το λάδι, τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην ελαιοκαλλιέργεια θα τεθούν, θα αναλυθούν, θα αναζητηθούν αιτίες και θα υπάρξουν προτάσεις. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας στο Αμφιθέατρο Θεόδωρος Αγγελόπουλος στην Καλαμάτα.